Χαίρετε! Αυτό είναι το πρώτο βίντεο από τη σειρά σφινάκια ψυχικής ενδυνάμωσης που μου ζητήσατε να σας ετοιμάσω για να τα έχετε εύκαιρα τώρα, το Μάρτιο του 2020, που περνάμε την κρίση ε, εθελοντικού εκκλεισμού στα σπίτια μας λόγω της προσπάθειας να μην εξαπλωθεί ο κορονοϊός που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου που ζουν Έλληνες. Πρώτο σφινάκι. Είπαμε θα τα βάλω σε μια λίστα, σε μια κολεξιόν που θα ονομάζεται σφινάκια ψυχικής ενδυνάμωσης και θα τα βάζετε να τα ακούτε όταν νιώθετε πως πέφτει η διάθεσή σας. Σφινάκι νούμερο 1 λοιπόν. Μήπως είχα ανάγκη ένα διάλειμμα. Είναι δύσκολο να είσαι στο σπίτι είναι δύσκολο να περιοριστείς σε ένα χώρο που μετρά ορισμένα τετραγωνικά. Κάποιοι μένουν σε σπίτια τα οποία είναι 40 τετραγωνικά μέτρα, άλλοι μένουν σε μικρότερα σπίτια που είναι 35 τετραγωνικά μέτρα, άλλοι μένουν σε σπίτια που είναι 100 τετραγωνικά μέτρα, 150 άλλοι, 200 άλλοι, αλλά όσα τετραγωνικά μέτρα και να έχει ένα σπίτι, δεν πάβει από το να είναι ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα, ένας περιορισμένος χώρος στον οποίο καλούμαστε να ζήσουμε συνεχόμενα για τις υπόλοιπες μέρες ή εβδομάδες, αναλόγως σε ποιο στάδιο της καραντίνας βρίσκει το καθένας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρώτα απ' όλα για να απολαμβάνεις το να μείνεις στο σπίτι, έχει ως προϋπόθεση να είσαι άνθρωπος εσωστρεφής δηλαδή να προτιμάς την ησυχία από τη φασαρία, να προτιμάς την ηρεμία από την αναστάτωση και την ενέργεια, να σαρέσει, αρέσει να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξωστρεφείς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι είναι ή είμαστε εξωστρεφείς. Όταν είσαι εξωστρεφής άνθρωπος, δυσκολεύεσαι να περιοριστείς μέσα στο σπίτι. Αυτό το σφινάκι είναι εδώ για να σε βοηθήσει να γίνει καλύτερη η συμβίωση σου με τον εαυτό σου μέσα στο σπίτι. Θα υποθέσω πως στο σπίτι είσαι μόνος σου, πως το σπίτι είσαι μόνος σου. Γιατί η αλήθεια να λέγεται και με άλλους ανθρώπους να είμαστε πάλι μόνοι μας είμαστε. Και θέλω να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Μήπως είχα ανάγκη ένα διάλειμμα. Μήπως είχα ανάγκη να χαμηλώσω λίγο τις ταχύτητες. Μήπως πραγματικά είχα ανάγκη μετά από πολλά χρόνια που τρέχω συνέχεια δεξιά αριστερά να προλάβω το ένα, να προλάβω το άλλο, πάω από το ένα μέρος στο άλλο. Ε, χρησιμοποιώ τη συγκοινωνία για να πάω στη δουλειά μου, για να επιστρέψω από τη δουλειά μου, για να πάω για ένα καφέ, για να έρθω από ένα καφέ, ή για να, να πάω σε ένα σινεμά, για να έρθω από το σινεμά, ή να πάω στο θέατρο, να από το θέατρο. Μήπω χρειάζεται επιτέλου να κάτσω λίγο κάτω. Κάτσε, σπίτ, σπίτς που θα σε κάποιες περιοχές. Κάτσε σπίτι σου. Μήπως είχα ανάγκη ένα διάλειμμα. Μήπως είναι καλή ιδέα να πάρουμε αυτή την ευκαιρία η οποία μας δίνεται αναγκαστικά. Δεν την επιλέξαμε. Δεν επιλέξαμε εμείς να έρθει η ασθένεια COVID-2019. Δεν επιλέξαμε να μεταλλαχθεί το γονίδιο από ένα ζώο σε άνθρωπο και να έχουμε αυτό τον κορονοϊό που είναι τόσο ανησυχητική η εξάπλωσή του, τόσο ώστε ο, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία να έχει κηρύξει την κατάσταση πανδημία και η κυβέρνηση τη χώρα που ζω εγώ, τουλάχιστον τη Κύπρου, να έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Δεν το επιλέξαμε. Δεν το θέλαμε. Όλοι μα το ξέρουμε πω δεν το θέλαμε. Όλοι μα το γνωρίζουμε πω δεν θα το επιδιώκαμε από μόνοι μα. Αλλά μήπω τώρα που όντω συνέβηκε, είναι μια ευκαιρία για να γίνουμε φίλοι με τον εαυτό μας να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να φτιάξουμε μια φιλική σχέση με τον εαυτό μας. Γιατί με να μας ανησυχεί τόσο πολύ το να βρεθούμε μόνοι με μας; Τι είναι αυτό που μας τρομάζει. Μήπως έχουμε ενοχές μέσα μας τις οποίες μας τις έχει φυτέψει η κοινωνία ή η παιδαγώγηση μας ή η θρησκεία ή οι γονείς μας τις οποίες συναντούμε κατάματα όταν βρεθούμε μόνοι μας απέναντι με τον εαυτό μας. Μήπω έχουμε κάποιε απόψει για τον εαυτό μα, μήπω δεν μα αρέσει η εξωτερική μα εμφάνιση. Μήπω δεν μα αρέσει το βάρο μα. Μήπω δεν μα αρέσει το ύψο μα. Μήπω δεν μα αρέσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου μα. Μήπω δεν μα αρέσουμε εμεί. Πώ θα θέλαμε να είμαστε κάποιοι άλλοι. Μήπω είμαστε σε ένα σημείο που δεν αγαπάμε αρκετά τον εαυτό μα και γι' αυτό το βρίσκουμε τόσο δύσκολο να μείνουμε στο σπίτι μόνοι με τον εαυτό μα. Είναι μια φορμή αυτή η αναγκαστική παραμονή στο σπίτι την οποία την κάνουμε για το καλό όχι μόνο του εαυτού μας αλλά και όλου του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, είναι μια αφορμή για να γνωριστούμε τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τον εαυτό μας. Ο εαυτός μας είναι ένας άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι γύρω μας. Ο εαυτός μας έχει και καλά σημεία, έχει και όχι τόσο καλά σημεία. Έχει και καλές μέρες, έχει και δύσκολες μέρες. Το πανέμορφο της υπόθεσης είναι ότι ο εαυτός μας μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να εξελιχθεί πνευματικά. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτή τη σχέση με τον εαυτό μας και μιλάω ως ένας άνθρωπος που είχα επιδείξει εξαιρετική εξωστρέφεια στα προηγούμενα χρόνια της ζωής μου, ότι η εσωστρέφεια όταν την επιτύχεις, η μοναχικότητα όταν την επιτύχεις είναι πολύτιμη. Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης νούμερο 1. Χρησιμοποιώ αυτή τη χρονική περίοδο για να τα φτιάξω με μένα. Για να κάνω μια όμορφη, αγαπητική σχέση με τον εαυτό μου.